Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε τον σημερινό μας καλεσμένο, τον ηθοποιό Χάρη Ευρυπίδη. Δύο στα δύο ένα σήμερα, θα πω, διότι χθες με τη Μαρία Βασιλιάδου είμαστε στα κόκκινα, σήμερα, Χάρη, είμαστε στα γκρι. Καλώς ήρθες. Είμαστε στα γκρι, ναι. Ναι, αυτό το χωρίς να είμαστε συνεννοημένοι στο ίδιο, να ταιριάζουμε, να είμαστε assorted, που λένε. Καλώς ήρθες στο Happy Hour. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Με την ευκαιρία των παραστάσεων που κάνατε πρεμιέρα στις 22 Φεβρουαρίου στο θέατρο Versus με την παράσταση τον Θείο Γιάννη. Αλλά θα πρέπει να μας τα πεις εσύ λίγο περισσότερα αυτά. Παρόλο που έχω εδώ το σκονάκι μου, μην νομίζω. Α, έκανε σκονάκι. Έχω και σκονάκι, αλλά. Λοιπόν, ναι, ο Θείος Γιάννης λοιπόν στο θέατρο Versus. Έχουν μείνει πολύ λίγες παραστάσεις ακόμη. Παίζουμε απόψε το βράδυ, την ερχόμενη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για Λεμεσό και θα ανακοινωθούν κάποιες παραστάσεις για Λευκοσία. Ο Θείος Γιάννης είναι ένα έργο Κύπριου δημιουργού, Κύπρου συγγραφέα, του Ανδρέα του Γεωργίου. Είναι του Αντώνη του Γεωργίου, ναι, με συγχωρείτε. Μπέρδεψα με το Γιάννη. Συγγνώμη, Αντώνη. Λοιπόν, είναι στην κυπριακή διάλεκτο. Οι χαρακτήρες είναι Κύπροι, ζουν στην Κύπρο. Είναι σχεδόν όλοι γύρω στα 40. Πλην ενός νεαρού που μένει στην ίδια πολυκατοικία και έρχεται κάπως να δημιουργήσει, να αντιστρέψει μάλλον τις ισορροπίες, να δημιουργήσει πρόβλημα στην καθημερινότητά τους κάπως. Λοιπόν, εγώ εκεί κάνω ένα πλαστικό χειρούργο, ο ρόλος μου. Αχρίαστος προς το παρόν. Ναι, όντως αχρίαστος για σένα. Ναι. Και όλο το έργο διαδραματίζεται γύρω από τον κεντρικό χαρακτήρα που είναι ένας αρχιτέκτονας, που κάνει ο Δημήτρης ο Αντωνίου, μαζί με την κολλητή του πορεύονται στη ζωή και εκεί πέρα έχουν ένα φιλικό ζευγάρι παντρεμένους και έναν φίλο από τα παλιά πλαστικό χειρούργο που τον καλεί για μια βραδιά να φάνε όλοι σούσι παρέα. Τα υπόλοιπα επί σκηνής. Τα υπόλοιπα επί σκηνής, πάρα πολύ ωραία. Είναι. Να πούμε και τους άλλους συντελεστές. Βεβαίως. Λοιπόν, σκηνοθεσία είναι του Ευρυπίδη του Δίκαιου. Είπαμε ότι το έγραψε ο Αντώνης ο Γεωργίου και είναι μαζί, παίζουμε, οι υπόλοιποι συνάδελφοι είναι η Δήμητρα Δημητριάδου, ο Δημήτρης Αντωνίου, έκανα κάποιο λάθος, όχι, ο Κωνσταντίνος Αλκιβιάδης και ο Σάββας Μενίκου που νομίζω. Θα τον έχουμε τη Δευτέρα τον Σάββα εδώ, να το δούμε. Φωτισμούς έκανε ο Αλεξάνδερ Γιώδοβιτς. Μάλιστα. Και θα ανακοινώσω. Βεβαίως ο κόσμος μπορεί να δει και από, νομίζω, από τη σελίδα και από το Facebook για τις ημερομηνίες που είπες για τη Λευκοσία, όταν θα έρθει στη Λευκοσία. Για τη Λευκοσία δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη επίσημα ημερομηνίες. Θα είναι μέσα στο Μάρτιο. Όμως, μέσα στη σελίδα σας. Ναι. Εσύ, Χάρη, ήθελες από μικρός να γίνεις ηθοποιός? Ναι, καλή ερώτηση. Νομίζω πως όχι. Ναι. Αυτό γύρω στα 17. Δηλαδή στην τρίτη ηλικίου ξεκίνησε. Τότε που κάναμε όλοι κάποιες δραστηριότητες και τα λοιπά, εγώ πήγα στη θεατρική πορεία στη Λεμεσό για να ψαχτώ με αυτό. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε, μια παράσταση που ανεβάσαμε τότε παιδιά. Μετέπειτα πέρασα στο τμήμα θεατρικών σπουδών στην Αθήνα και πάλι δεν είχα σκεφτεί να γίνω ηθοποιός. Όπου τελικά κατέληξα να γραφτώ σε δραματική σχολή στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να τελειώσω τη δραματική σχολή και να χρωστάω ακόμη κάποια μαθήματα στο πανεπιστήμιο. Ναι. Και εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία με αυτό, με την υποκριτική. Με την υποκριτική αυτό το πράγμα. Δεν ήταν δηλαδή κάτι το οποίο δεν ήσουν, ας πούμε, από τα παιδιά που από μικρός. Αυτό που λένε που βάζανε τούβλα για να κάνουν σκηνή, κουρτίνες και τις εντόνια. Νομίζω πως όχι. Όχι. Τι ήταν αυτό που περίμενες ότι θα δεις ή θα είναι ο κόσμος αυτός στον οποίο τελικά αποφάσισες να ενταχθείς και τελικά όταν αποφύτησες και από τη μια σχολή πήρες πτυχίο τελικά από την άλλη? Ακόμη δεν πήρα από την Ακόμα άλλη. Δεν πήρες. Και κάθε χρόνο λέω ότι θα πάρω, θα βρω το χρόνο, θα πάω. Συνήθως έτσι συμβαίνει. Ελπίζω να συμβεί, ναι. Θέλω να συμβεί. Που διαπίστωσες ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα τελικά? Με το που ξεκίνησα να δουλεύω, συνειδητοποίησα το πόσο δύσκολο επάγγελμα είναι από πάρα πολλές οπτικές γωνίες και αν το δούμε. Δηλαδή, από την οικονομική αστάθεια, από το πόσο δύσκολο είναι να βρεις δουλειά, από το πόσο δύσκολο είναι
αποφύσει τη δουλειά, το να ψάξει ένα ρόλο, να είσαι καλό σε αυτό το ρόλο, να σε επιλέξουν για αυτό το ρόλο, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Οι ώρες που χρειάζεται να αφιερώσεις. Επίσης, το ότι δεν υπάρχουν συνήθως σταθερά ωράρια. Όλο αυτό. Ναι. Ωστόσο, είναι κάτι το οποίο το κάνεις με την ευχαρίστησή σου κλπ. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο ή το συστατικό που λατρεύεις αυτή τη δουλειά? Νομίζω ότι κλασικά αυτό που λένε όλοι, ότι έχεις την ευκαιρία να ζήσεις ζωές άλλων ανθρώπων. Μάλιστα. Και να μέσα από τους ρόλους ζεις διάφορες ζωές, αναλόγως το ρόλο που θα έρθει κάθε φορά. Και αυτό νομίζω είναι μαγικό. Ναι. Ωστόσο, ξέρεις, έχοντας μιλήσει με αρκετούς συναδέλφους σου, πολλές φορές, ειδικά ρόλοι που είναι λίγο πιο απαιτητικοί, ακριβώς λόγω του ότι πολλές δουλειές γίνονται λίγο γρήγορα, δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο για πρόβες, πολλοί από εσάς είστε αναγκασμένοι να κάνετε και δεύτερη δουλειά, κυρίως και με την τηλεόραση, με τα γυρίσματα των σειρών κλπ. Που αυτό σε πάει λίγο πίσω, με την έννοια ότι να μην σου δίνει την ευχέρεια να ψάξεις το ρόλο τόσο πολύ όσο θα ήθελες ενδεχομένως. Σου έχει συμβεί αυτό το πράγμα? Ναι, μου έχει συμβεί. Ισχύει ότι είναι πολύ λίγο το. Τουλάχιστον στην Κύπρο, κάνουμε σχετικά ένα μήνα πρόβες πάνω κάτω. Ναι. 1,5 μήνα πρόβες, στις καλύτερες περιπτώσεις 2, για να κάνεις παραστάσεις 1 μήνα. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα που κάποιες φορές μας δυσκολεύει. Αν ειδικά υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις, δηλαδή κάποιοι συνάδελφοι κάνουν ταυτοχρόνως και τηλεόραση, κάποια άλλη δουλειά για βιοποριστικούς λόγους, ναι, είναι ένα μικρό αγκαθάκι αυτό. Αλλά εντάξει, εξαρτάται. Νομίζω όλοι οι ρόλοι είναι απαιτητικοί. Ναι. Δεν πρέπει να βλέπουμε ρόλους πιο χαλαρά και άλλους πιο. Μα ακόμα και ένας ρόλος 5 λεπτών που λέει ο λόγος μέσα σε μια παράσταση μπορεί να είναι το κλειδί όλης της παράστασης ή αυτό που θα δώσει όλη την εξέλιξη στους υπόλοιπους ρόλους. Όλοι οι ρόλοι είναι σημαντικοί σε ένα έργο. Ναι. Δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος ρόλος. Κυρίως εσύ ασχολείσαι περισσότερο με το θέατρο ή με την τηλεόραση. Όταν λέω ασχολείσαι, σε ενδιαφέρει περισσότερο το θέατρο ή η τηλεοπτική ρόλη? Αγαπάω περισσότερο το θέατρο, με ενδιαφέρουν και τα δύο. Ναι. Προφανώς η τηλεόραση ακόμη δεν έχουμε συναντηθεί. Έχω κάνει στην τηλεόραση διάφορα. Υπήρξα και στα Καμώματα στον πρώτο κύκλο, στα Καμώματα Ζωαρώματα. Επανήλθα φέτος για λίγα επεισόδια. Έκανα διάφορα γκέσαι. Όμως δεν νομίζω ότι έκανα ακόμη τηλεοπτικά κάποιο ρόλο ο οποίος ήταν ολοκληρωμένος ή διέρχεσε πάρα πολύ στον χρόνο. Παρ' όλα αυτά αγαπάω και την τηλεόραση. Είναι απλά μια άλλη διαδικασία δουλειάς. Ναι, είναι άλλη ρυθμή, άλλες οι ανάγκες. Ναι, είναι άλλες οι ανάγκες. Μα αυτό ακριβώς είναι διαφορετικό. Ως λεμεσιανός που είσαι, εντάξει, να κάνω και έτσι λίγο επικαιρότητα, όπως μιλούσα και με την κυρία τώρα προηγουμένως. Γιατί είναι αργία για σας αύριο εκεί, η Τσικνοπέμπτη? Γιατί δεν δουλεύετε? Για μας μόνο είναι αργία. Για σας. Συγγνώμη, εσείς. Κανονικά θα πρέπει να είναι αργία και για εμάς. Νομίζω ότι οι Λεμεσιανοί δουλεύουν. Απλά στις δουλειές τους ξεκινούν να ψήνουν διάφορα. Από το πρωί. Ναι, από το πρωί συνήθως. Νομίζω συμβαίνει και στη Λευκοσία αυτό. Αναλόγως. Δεν συμβαίνει τόσο πολύ. Ναι. Έχουμε κάτι, μια ιδιαιτερότητα σε αυτό, λες? Νομίζω όχι. Ισχύει αυτό ότι ξεκινάνε οι Λεμεσιανοί από το πρωί αύριο να ψήνουν, να πίνουν κτλ. Αλλά νομίζω ότι και στην Αθήνα γίνεται την Τσικνοπέμπτη, ας πούμε, αυτό. Και στην Ελλάδα νομίζω. Κοίταξε, εγώ επειδή είμαι από τη Θεσσαλονίκη, πολλές φορές έχω πει ότι η Λεμεσός. Νομίζω ότι είναι περισσότερο στην οτροπία της Θεσσαλονίκης από ότι είναι, ας πούμε, η Λευκοσία, η Λάρνακα ή η Πάφος. Λόγω θάλασσας. Ναι, αλλά και η Λάρνακα έχει θάλασσα και η Πάφος έχει θάλασσα. Προσπαθώ να βρω μετά από 20 τόσα χρόνια ποιο είναι το στοιχείο αυτό και δεν μπορώ ακόμα να το εντοπίσω. Αλλά θα το βρω κάποια στιγμή, ελπίζω να το βρω τι είναι αυτό το διαφορετικό. Θέατρο, τηλεόραση, με τον κινηματογράφο όχι να παίξεις, γιατί δεν έχουμε και πολλές παραγωγές εδώ. Δεν γίνονται. Έχω κάνει ένα ντοκιμαντέρ. Έχεις κάνει, ένα ντοκιμαντέρ, από ό,τι έχω ψάξει λίγο να δω, ναι. Ναι, έχω κάνει ένα ντοκιμαντέρ που είναι πάλι άλλη διαδικασία ιδιαίτερη και μαγική. Ωραίο θα ήταν να είχαμε. Έχουμε Κύπριους δημιουργούς. Ναι. Νομίζω γίνονται ταινίες μικρού μήκους, γίνονται ταινίες κινηματογραφικές. Απλά νομίζω και ο κινηματογράφος είναι ένα είδος που χρειάζεται ενίσχυση οικονομική, είτε από το κράτος, νομίζω εκεί στερούμε ακόμη. Εντάξει, εδώ έχουμε ακόμα θέματα με την ενίσχυση του θεάτρου. Φαντάσου, έχουμε αυτά τα θέματα που κάθε χρόνο, τα γνωστά, οπότε πολύ περισσότερο με την κινηματογραφική παραγωγή εννοώ. Αλλά θα γίνουμε όλοι βγουντόμως τώρα.
Ναι. Αφού ανακοινώσαν ότι θα δώσουν κίνητρα για να γίνουμε Hollywood. Άρα, ετοιμάσου. Πες όλα τα άλλα κάναμε. Αυτό έμεινε. Αυτό μας έμεινε. Ναι. Χάρη, ποιος ρόλος από όσους υποδίθηκε ως σήμερα σε δυσκόλεψε περισσότερο? Δεν θα έλεγα ότι κάποιος ρόλος με δυσκόλεψε. Ναι. Ούτε θα ήθελα να ξεχωρίσω ρόλους. Ίσως πολύ υποσυνείδητα έχω αγαπήσει λίγο περισσότερο κάποιους ρόλους. Ναι. Όλοι οι ρόλοι νομίζω έχουν δυσκολία. Ποιον από αυτούς που αγάπησες θα ήθελες να ξαναυποδηθείς? Δεν ξέρω αν είναι ένας ή δύο ή... Τον πρώτο μου ρόλο, ας πούμε, θα μου άρεσε πάρα πολύ, που ήταν ένας έφηβος, πριν 10 χρόνια, το πρώτο έργο, που ήταν ένας αντιδραστικός έφηβος και ήταν ο Κρίστοφερ, ήταν η Γερμανίδα η συγγραφέας, ήταν στο ΘΟΚ τότε, η πρώτη μου δουλειά. Ένας ρόλος που έτσι αγάπησα πάρα πολύ. Και πρόπερση ένας άλλος ιδιαίτερος ρόλος, ένας αρχιτέκτονας, ο Μπρούνο, εκεί έπαιζα με τον Θανάση τον Ιωάννου ένα έργο που ήταν επίσης μια πολύ ωραία. Στο Smile, νομίζω. Στο Smile, ναι. Ναι. Τα θυμάμαι έτσι λίγο όλα. γενικά, ως άνθρωπος, είσαι άνθρωπος ο οποίος... τώρα, ας πούμε, έτσι, να σε ρωτήσω, σου αρέσει, ας πούμε, παράδειγμα, να λες τελευταία λέξη σε μια συζήτηση, σε ένα θέμα κλπ. Είσαι άνθρωπος που θα κάνεις την ανταλλαγή των επιχειρημάτων και μπορεί να κάνεις και τον υποχώρηση και τον συμβιβασμό? Νομίζω αυτό θα ήταν καλύτερα να το απαντήσουν άλλοι, αλλά να σου πω όσο έχω στο μυαλό μου. Όχι, θα κάνω υποχώρηση, θα κάνω συμβιβασμό. Κάποιες φορές είμαι λίγο ισχυρογνώμων, αν θεωρήσω ως ελάττωμα. Μα δεν είναι θέμα ελάττωμα, διεκδικό... είναι ότι γενικά το έχουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο γενικά είμαστε ό,τι θέλουμε, να είμαστε... Να πούμε την τελευταία λέξη, να μην αφήσουμε τον άλλο να βγει από πάνω, ρε παιδί μου. Α, αυτό όχι, εννοώ. Όχι, δεν το έχω αυτό. Αν μιλάμε τόσο ξεκάθαρα, δεν θέλω να πω την τελευταία λέξη. Όχι. Και μ' αρέσει να μιλώ με επιχειρήματα αυτό, και να αναλύω. Για ποιο θέμα είναι πιθανό να κάνεις λάθος? Για πολλά, συνέχεια κάνω λάθη. Ναι. Είσαι από αυτούς που λένε το πάθημα έγινε μάθημα ή τα αφήνεις και περνάνε? Προσπαθώ, τα δουλεύω. Κανείς δεν είναι τέλειος. Το πάθημα γίνει μάθημα, ναι, συνήθως μαθαίνουμε μέσα από τα λάθη μας, εξελισσόμαστε προς το καλύτερο, κάποιες φορές τα επαναλαμβάνουμε. Προσπαθούμε όμως, μεγαλώνοντας να... Για ποιο πράγμα μετανιώνεις? Για τίποτα. Για τίποτα. Για τίποτα, γιατί νομίζω και τα λάθη είναι για να μας εξελίξουν. Επειδή είπες, κάνουμε λάθη ξανά, κάποια λάθη τα ξανακάνουμε, ξανασυμβαίνουν κλπ. Ναι, νομίζω ισχύει για όλους. Ναι. Εκτός αν είναι κάτι το οποίο ήταν, ας πούμε, μια πολύ σοβαρή εξάρτηση που θέλει δουλειά ή κάτι το οποίο μας καταστρέφει τη ζωή και εκεί... Εκεί μένει σε αυτό. Γενικά, επειδή είσαι από τη Λεμεσό και είστε έτσι γενικά γλεντζέδες και διασκέδες κλπ. Αν σε παίρναμε και σε βάζαμε σε ένα ερημικό μέρος, τι θα έκανες για να περάσει η ώρα? Σε ένα ερημικό μέρος. Δεν θα μου αρέσει καθόλου σε ένα ερημικό μέρος. Γι' αυτό θα έκανα να περάσει. Σε βάζει τελείως ένα αντίθετο μέρος. Ναι. Θα κοιμόμουν. Δεν ξέρω τι θα έκανα. Μόνος μου, χωρίς κανένα, χωρίς παρέα, χωρίς. Ξέρω εγώ, θα κοιτάω τα άστρα. Θα έχει άστρα. Λογικά ναι. Οπουδήποτε ναι. Άμα δεν έχει και φώτα. Με τρομάζει λίγο η ιδέα αυτή πάντως μου, σαν περιγραφή. Σαν περιγραφή. Δεν θα πήγαινες δηλαδή σε ένα reality τέτοιου τύπου, ας πούμε. Που σας βάζουν σε ένα νησί μόνος σας και λοιπά και σας αφήνουν εκεί. Εγώ καταρχήν θα μπορούσα να επιβιώσω σε κάτι τέτοιο. Υπάρχει ορίτε περίπτωση. Ούτε τα παρακολουθώ καν αυτά, τα reality. Να ξεβάζω με παράλληλο τρόπο. Υπήρχαν πράγματα τα οποία νόμιζες μικρότερος ότι θα ήταν τέλεια, αλλά αποδείχτηκαν το εντελώς αντίθετο. Τέλεια, δεν ξέρω αν πίστευα ότι θα ήταν τέλεια ή εντελώς το αντίθετο. Μεγαλώνοντας, συνειδητοποιείς την πραγματικότητα. Ότι είναι σκληρή η ζωή κάποιες φορές. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ωραία. Νομίζω τέλεια ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα είναι. Ίσως τα 5, ξέρω εγώ που βλέπουμε. Ότι δεν έχουμε, δεν ξέρω. Αν ήμασταν συγκάτοικοι, για ποιο λόγο θα αναγκαζόμουν να σε διώξω? Επειδή καπνίζω πολύ. Πρέπει να το κόψεις.
Ναι, καπνίζω. Δηλαδή... Όχι, μόνο αυτό να σου πω γιατί. Λοιπόν, τώρα που το λες. Ναι. Διότι ψάχνοντας να βρούμε φωτογραφίες σου για να βάλουμε ήταν στο τρέιλερ. Εντάξει. Λοιπόν, ψάχναμε να βρούμε φωτογραφίες για να σε βάλουμε. Δεν υπάρχει μια φωτογραφία που να μην έχει τσιγάρο ή να το κρατάς ή στο στόμα, ας πούμε. Πολύ τσιγάρο, ρε φίλε. Ναι, ναι, κάτι που παλεύω, ας πούμε. Προσπαθώ. Ναι. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Είναι, ένα... είναι μια ιδέα. Σου λέω εγώ που κάπνιζα σχεδόν 30 χρόνια. Από πότε κάπνιζες, δηλαδή. Από πολύ μικρός, από πολύ μικρός. Αλλά το έκοψα. 30 χρόνια το έκοψες χρόνια. Ναι, έχει ναι, χρόνια που το έκοψα και πλέον με ενοχλεί και δεν πάω σε χώρο καν που έχει καπνίλα. Δηλαδή σε χώρους που καπνίζουν δεν μπορώ να μπω μέσα. Αλλά είναι όλα μια ιδέα έτσι. Το σέβομαι και το καταλαβαίνω. Έχω φίλους που, δηλαδή, που τους ενοχλεί. Απλά αυτό. Επειδή το λες τώρα. Δηλαδή αν μου λέγες ότι ξέρεις δεν θέλω να το κόψω, δεν με ενδιαφέρει. Okay, αλλά... Ναι, όχι. Θα... Ή τουλάχιστον μην βάλεις τόσες φωτογραφίες με το τσιγάρο. Μπορεί να χρειαστεί κάποιος μια φωτογραφία σου. Και έχεις τόσο καλές φωτογραφίες που ψάχναμε να βρούμε με την Αλεξία. Αλλά ήταν όλες με τσιγάρο. Πλέον... Εντάξει, είναι εποχή που δεν βάζουμε φωτογραφίες με τσιγάρο. Αυτό. Έχετε δίκιο, τι να πω. Έχετε δίκιο. Ποια ήταν η τελευταία αναζήτηση που έκανες στο Google? Τελευταία αναζήτηση που έκανα στο Google, δεν θυμάμαι. Κάνω συχνά για διάφορα. Ντοκιμαντέρ. Ξέρω εγώ, συγγραφείς, θεατρικούς, τώρα τελευταία δεν θυμάμαι. Mm. Τι είναι αυτό που σε ενδιαφέρει, αλλά βρίσκεις ότι μια μεγάλη μάζα του πληθυσμού ή μια μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού αδιαφορεί τελείως? Δεν ξέρω αν είναι αδιαφορεί. Και πάλι δεν είναι ένα. Ναι. Είναι πολλά πράγματα που με απασχολούν σαν άνθρωπο. Πολλά. Ξέρω εγώ... Ο εκφοβισμός σε άλλους ανθρώπους, αυτό τώρα με την... χρησιμοποιούν σαν όρο το bullying που ναι. γίνεται, ξέρω εγώ, για τα λοιπά. Ο ρατσισμός γενικότερα, η κακοποίηση ζώων, διάφορα. Αλλά νομίζω ότι γενικότερα η κοινωνία εξελίσσεται. Με αργά βήματα σταθερά. Με αργά και σταθερά εξελισσόμαστε, ναι, στο καλύτερο. Σιγά σιγά. Τι σε κάνει να... Υπάρχει περιπτώσεις που ξυπνάμε και λέμε, ας πούμε, παιδί μου, σήμερα δεν ξύπνησα καλά, δεν είμαι διάθετος. Τι είναι αυτό που σου αλλάζει τη διάθεση? Θα βάλω μουσική, θα κάνω καφέ, θα καπνίσω και θα μου αλλάξει τη διάθεση. Αυτό αμέσως. Ναι. Να μιλάω με φίλους, μου αλλάζει τη διάθεση. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι που ανταλλάζουμε καθημερινά. Mm. Ένα τηλέφωνο την ημέρα μου αλλάζει τη διάθεση, θα μου ανεβάσει την ψυχολογία. Θα πάρω έναν άνθρωπο που ξέρω ότι θα μου ανεβάσει την ψυχολογία. Ναι. Και τι άλλο μου φτιάχνει τη διάθεση? Να ξυπνήσω και να έτσι να. Επειδή τώρα μένω στο Πατρικό. Ναι. Αυτή την περίοδο. Με τη μάνα μου έχω κάποια θέματα. Ξέρω τώρα που μας βλέπει. Ναι. Δεν ξέρω εσύ τι σχέση έχεις με τους γονείς. Είναι λίγο, η μάνα είναι λίγο στην τζίτα. Έχουμε θέματα. Μα ποια μάνα δεν είναι? Αυτό ακριβώς είναι όλα. είναι γνωστό νομίζω ότι είναι ίδιον χαρακτηριστικό αυτό που λέμε Ελληνίδα μάνα. Ισχύει για Ελλάδα και για μάνα. Και η μάνα είναι ακριβώς το ίδιο. Ζακέτα να πάρεις. Ναι, ναι. Αυτό. Ποια ήταν η τελευταία φορά που σε πιάσε νευρικό γέλιο? Ποια ήταν η τελευταία φορά που μου έπιασε νευρικό γέλιο? Πότε ήταν αυτό? Συνέβη κάτι, ας πούμε, παράδειγμα, σε μια παράσταση, σε... Σε παράσταση όχι, σε πρόβα. Σε πρόβα. Αν συμβεί κάτι σε παράσταση, θα το καταπολεμήσω. Ναι. Εκτός, δεν μου έχει συμβεί κάτι ακραίο. Συμβαίνουν διάφορα σε πρόβες που δεν μπορείς να σταματήσεις να γελάς. Να γελάς με τίποτα. Αλλά δεν σου έχει συμβεί σε παράσταση. Να με πιάσει πάνω στο σκηνή. Ναι, να με πιάσει αυτό. Όχι, εμένα δεν μου έχει συμβεί. Ποιο είναι το πιο παράξενο πράγμα που σου έχει συμβεί επί σκηνής? Ένα μικρό ατύχημα. Περίεργο, ας πούμε. Περίεργο. Ναι, ναι. Ένα μικρό ατύχημα, ας πούμε. Ναι. Έπρεπε σε μια σκηνή να πω σε ένα στούλ για να πάρω ένα κλειδί από κάπου και πέφτω από το στούλ, χτυπάω ή συνεχίζω κανονικά την παράσταση. Τέτοια πράγματα, ας πούμε, έχουν συμβεί. Το έκανε να φανεί δηλαδή σαν να είναι μέρος της παράστασης και. Ναι, όχι έχει κάτι. Όχι κάτι. Ναι, εντάξει, δεν ήταν και κάτι τραγικό. Ναι. Δεν ήταν... Μικρό πράγμα. Μετά εντάξει, βάλαμε πάγο, βάλαμε. Αλλά εντάξει, δεν ήταν κάτι που θα έπρεπε να διακόψουμε παράσταση. Γενικώς, λοιπόν. Ταινίες βλέπεις στο κινηματογράφο? Δηλαδή, ταινίες ή σειρές? Σειρές όχι, ταινίες βλέπω, δεν παρακολούθησα όμως το τι παίζει φέτος. Γενικά δεν είδα τι είναι προτινόμενο για Όσκαρ. Τι πήρε για Όσκαρ και λοιπά, ναι, δεν ασχολήθηκα καθόλου φέτος. Καθόλου. Αλλά με χαλαρώνει πολύ το να βλέπω ταινίες. Τι είδους ταινίες βλέπεις κυρίως? Τα πάντα, από ευρωπαϊκό κινηματογράφο, αμερικάνικο κινηματογράφο, θρίλερ πολύ, που δεν είναι... έχω ένα θέμα με τα θρίλερ. Τι θέμα? Αρέσουν πάρα πολύ τα θρίλερ?
Ναι, ή μου αρέσουν πάρα πολύ ντοκιμαντέρ που έχουν κάνει με εγκλήματα. Αυτά τα τύπου CSI, τέτοιου δηλαδή, που, ναι, που κάνουν το... Ναι. Εξιστορούν ή προσπαθούν να ανακαλύψουν τι έχει συμβεί σε κάποιο έγκλημα. Ναι, κάτι τέτοιο. Οι φίλοι μου, ας πούμε, ξέρουν ότι βλέπω ανελιπώς. Θα κάνω διαφήμιση τώρα να πω εκπομπή ελληνική. Γιατί? Βλέπω πάρα πολύ την Αγγελική Νικολούλη. Είναι αγαπημένη εκπομπή. Αυτό. Θα το βάλω πίσω δηλαδή. Είναι Παρασκευή. Το Σάββατο πρωί είναι το πρώτο πράγμα που θα. Το πρώτο πράγμα που θα κάνεις. Ναι. Α, μπορεί να έχεις μέσα, ξέρεις. Αυτό το detective κάπου, το στοιχείο, το σκέφτηκα, ότι θα μπορούσα να ασχοληθώ με κάτι, με εγκληματολογία, με κάτι. Με κάποιο από αυτά τα θέματα, από αυτούς τους τομείς. Γενικά με την τεχνολογία, από ό,τι έχω αντιληφθεί, είσαι καλός. Ναι. Παίζεις παιχνίδια ή είναι μόνο για, όπως λες, ας πούμε, για να δεις κάτι στο κινητό, για να αναζητήσεις κάτι κλπ. Είσαι εξαρτημένος, δηλαδή, εννοώ, ας πούμε, από... Τις ηλεκτρονικές συσκευές. Όχι. Πώς το κατάφερες αυτό. Τώρα, και αυτό είναι η ερώτηση παγίδα, εξαρτημένα. Δηλαδή, όλοι δεν μπαίνουμε καθημερινά στο Facebook ή στα μέσα μαζικής δικτύωσης, όλοι μας καθημερινώς. Δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με το άλλο, το Instagram. Το Instagram, ναι. Δεν έχω κολλήσει, γιατί δεν το έχω μάθει καλά, μάλλον. Μάλλον αυτό. Αλλά όλοι τρώμε, νομίζω, πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μας. Με αυτά πλέον και χωρίς αυτά δεν γίνεται. Ποιο παιχνίδια θα μπορούσες να παίζεις με τις ώρες? Παιχνίδι τέτοιο... Γενικώς. Υπάρχουν αυτά τα στο κινητό το «Πες βρες» με τους φίλους, που χωριζόμαστε σε ομάδες, δηλαδή τα καλοκαίρια, με παρές φίλων. Το παίζουμε συχνά αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν ξέρεις ποιο λέω. Έχω κατάλαβα ποιο, ναι. Εκεί ώρες. Εκείνο αυτό με τις ώρες. Μπιρίμπα επίσης, αν είναι κάτι σε... Σε επιτραπέζιο τέτοιο τύπου με φίλους και λοιπά στο τραπέζι μαζί. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, εάν θα έπρεπε να μαρτυρήσεις εναντίον ενός φίλου που έκανε κάτι το οποίο θα λέγαμε ότι είναι εγκληματικό, είναι αδίκημα τέλος πάντων. Εντάξει. Θα προτιμούσες λοιπόν να μαρτυρήσεις εναντίον του για κάτι που έκανε ή να κατηγορήσουν εσένα για αυτό που έκανε? Εγκληματικό, τώρα μιλάμε για ποινική δίωξη, δηλαδή δολοφονία, τέτοια, κάτι πολύ σοβαρό. Κοίταξε, μπορεί να είναι και ένα αδίκημα. Αν είναι, αυτό ρωτάω. Ναι. Αν είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, γιατί έτρεχε με λίγο περισσότερη ταχύτητα. Και να πεις ότι οδηγούσα εγώ. Όχι, να το κάνω. Αν τώρα έχει σκοτώσει άνθρωπο, όχι, εννοείται. Αυτό εννοεί. Θα προτιμούσες να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου και να ένιωθες εσωτερική ικανοποίηση, αλλά επαγγελματικά να μην έχεις πετύχει πολλά, ή να έχεις πετύχει πολλά, αλλά να μην νιώθεις εντάξει με τον εαυτό σου? Νομίζω να νιώθω εντάξει με τον εαυτό μου και ας μην πετύχω πολλά επαγγελματικά. Νομίζω είναι πιο... Δεν έχει... Εδώ είναι... Ναι. Νομίζω το σημαντικότερο στον άνθρωπο είναι να νιώθει καλά με τον εαυτό του. Να είναι ισορροπημένος. Θα προτιμούσες να πάρεις όρκο σιωπής ή όρκο αποχής? Σιωπής, νομίζω. Με τη μουσική πώς θα πας? Σχετικά καλά. Τραγουδάς? Προσπαθώ. Προσπαθείς? Λόγω δουλειάς προσπαθώ. Λόγω δουλειάς προσπαθώ. Αν υπάρχει, ας πούμε, στην παράσταση μια ανάγκη να τραγουδήσω, που παλαιότερα το φοβόμουν. Αλλά έτυχε να κάνω ρόλους τα τελευταία 3 χρόνια που έπρεπε να τραγουδήσω. Θα ήθελες λοιπόν να ήσουν βιρτουόζο σε ένα μουσικό όργανο καλύτερο στον κόσμο, αλλά μόνο αν έπαιζες το όργανο γυμνός, ή να μπορούσες να μιλάς όποια γλώσσα του κόσμου, αλλά μόνο με κλειστά μάτια να χορεύεις? Το δεύτερο είναι πιο ωραίο. Πιο ωραίο. Ναι. Είναι πιο challenging. Ναι. Έχει πολλά μαζί ταυτόχρονα. Προτιμάς να αντιμετωπίζεις τις φοβίες σου ή να ξεχνάς ότι τις έχεις? Να τις αντιμετωπίζω. Ποια είναι η πιο μεγάλη σου φοβία? Η πιο μεγάλη μου φοβία. Η απώλεια αγαπημένων ανθρώπων. Αναπόφευκτο. Ναι, το έχω περάσει. Ναι. Και όλοι μας θα το... όλοι το έχουμε περάσει. Είναι το πεπρωμένο φυγή αδύνατο. Θα ήθελες να έχεις σπίτι στην παραλία ή σπίτι στο βουνό? Ένα συνδυασμό και των δύο γίνεται. Δεν ξέρω. Ναι, υπήρχε κάπου παραλία και βουνό. Πού έχουμε κάτι τέτοιο? Ας πούμε στον Πομό έχει κοντά βουνό προσπάθει. Είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα και η Μουταφίδου. Ωραία. Στον Πομό. Θα προτιμούσες να μην ξανακοπείς τα δάχτυλα από ένα φύλλο χαρτιού ή να μην ξαναμπεί κάτι στο μάτι σου? Να μην ξαναμπεί στο μάτι. Το μάτι το... Αν δεν ξέρεις πώς να κάνεις κάτι, προτιμάς να βρεις τον τρόπο μόνος σου ή να ζητήσεις βοήθεια?
Θα ζητήσω βοήθεια. Πάντα ζητάω βοήθεια. Πάντα ζητάς βοήθεια για πράγματα που δεν ξέρεις. Ναι. Και εμείς θα ζητήσουμε τώρα βοήθεια. Γιατί το παιχνίδι το 3-6 το κάνουμε μαζί με τον Κωνσταντίνο Ιάσονας. Ωραία. Οπότε θα πρέπει να το φέρουμε μέσα για να παίξουμε. Τέλεια. Κωνσταντίνε Ιάσονος, Δεύρο μέσα.